Ο Γιάννης Μιστακίδης είναι στη γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Όλα καλά? Όλα καλά, εσύ? Πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά. Πώς πέρασες τη χρονιά σου? Ήταν μια αμφίροπη χρονιά για μένα, δύσκολη, μετά από τον τραυματισμό. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω τις καταστάσεις ρεαλιστικά. Από τη στιγμή που ήρθαν έτσι τα πράγματα, η καλύτερη λύση ήταν να πάω κάπου να παίξω. Ναι. Για μένα ήταν ο Παναθηναϊκός, που σέβομαι σαν ομάδα και θεωρώ μια από τις καλύτερες στην Ελλάδα και είναι μια από τις καλύτερες. Mm-hmm. Αυτή η ομάδα μου έδωσε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Με βοήθησε πάρα πολύ όλη στην ομάδα εκεί πέρα. Ήταν, όπως είπα, μια δύσκολη χρονιά την οποία θέλω να την ξεχάσω και κοιτάω μπροστά και την προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Γιάννη, εσύ που ξέρεις καλά τον εαυτό σου, πώς είσαι σήμερα σε σχέση με τον Μιστακίδη της προηγούμενης άνοιξης που είχε φτάσει σε ένα πολύ πολύ καλό επίπεδο απόδοσης? Ειδικά επί το τραυματισμό, νομίζω ότι ήσουν στο απόλυτο, στο καλύτερο κομμάτι, νομίζω, της παρουσίας στον ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η αίσθηση μου. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι βρίσκομαι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχω δουλέψει υπερβολικά πολύ και συνεχίζω να δουλεύω υπερβολικά πολύ. Όσο ήμουν τραυματίας, δεν αγχωνόμουν ότι θα φτάσω σε αυτό το επίπεδο και ότι θα το ξεπεράσω. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είμαι πολύ κοντά στο να το κάνω αυτό. Δηλαδή, με μια προετοιμασία καλοκαιρινή από την αρχή της χρονιάς... Ακριβώς, την προετοιμασία θα είμαι σε αυτό το επίπεδο που ήμουν και ακόμα καλύτερος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τότε είχες φοβερή αυτοπεποίθηση. Σκόραρες από παντού, έπαιζες σε πολλές θέσεις, είχες γίνει πρωταγωνιστής. Θεωρείς ότι είναι θέμα χρόνου να τα ξανα... Είναι θέμα χρόνου, ναι. Είναι θέμα χρόνου και είναι θέμα να πάρω όλη την προετοιμασία για να... για να έχω ολόκληρη τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς που λέμε τη καλή απόδοση. Την ημέρα ή τις ημέρες που έμαθες ότι υπάρχει το θέμα του Παναθηναϊκού, πώς αντιδρούσες, τι σκεφτόσουν? Γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, έτσι, να πηγαίνει παίχτης από μια μεγάλη ομάδα σε μια άλλη με δανεισμό. Κοιτάξτε, υπήρχαν προτάσεις πολλές από την Ελλάδα, πάρα πολλές, mm-hmm. όπως βασικά μου για το εξωτερικό έχεις προτάσεις. Η πρόταση του Παναθηναϊκού ήταν αυτή η οποία μου έμεινε από την πρώτη στιγμή. Όπως είπα, από την αρχή είναι μια από τις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα και αυτό δεν αμφιβάλλει κανένας. Ναι. Και ήταν όντως μια ευκαιρία μετά τον τραυματισμό μου, αφού, όπως είπα και πριν, είμαι ρεαλιστής, έπρεπε να πάω σε μια ομάδα για να παίξω ο Παναθηναϊκός σε αυτήν την κατάσταση που είναι. Μπορούσε να μου δώσει αυτή την ευκαιρία. Όπως και εγώ και ο Κάτσε, σίγουρα το πήραμε ως μια μεγάλη ευκαιρία και μας τιμάει που μας ήθελε ο Παναθηναϊκός, σίγουρα. Κάθε παίχτη θα τον τιμούσε να τον ήθελε ο Παναθηναϊκός. Ήταν εμπειρία για σένα το άρχισε στην Αθήνα, δηλαδή κακά τα ψέματα τώρα. Ήσουν σε ένα μεγάλο κλαμπ για 6 μήνες. Έζησε στην νοοτροπία του, έζησε στην πόλη που είναι μια σε εισαγωγικά εχθρική πόλη για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, σε εισαγωγικά, μην το πάρεις πολύ βαριά. Ήταν μια εμπειρία για σένα καλή αυτή σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Και να καταλάβεις και πώς σκέφτονται. Ήταν μεγάλη εμπειρία. Ήταν πολύ διαφορετικός τρόπος ζωής η Αθήνα. Πολύ πιο γρήγοροι ρυθμοί. Οι ομάδες εκεί πέρα πιστεύω ότι είναι όλες μαζί. Είναι στην Αθήνα 5-6 ομάδες, στις οποίες τα παιδιά είναι όλοι μαζί. Δηλαδή το κλίμα εκεί πέρα στην Αθήνα είναι πιο οικογενειακό για όλες τις ομάδες που βρίσκονται εκεί πέρα και πιο αχθικό για πάνω το βορρά για εμάς. Έτσι το έκλαβα εγώ. Mm. Ότι στην Αθήνα είναι πιο μαζί όλες οι ομάδες, ενώ εμείς είμαστε πιο απομονωμένοι εδώ πάνω. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει να κάνει ότι υπάρχει κάποιος φόβος από τον ΠΑΟΚ. Το έδειξε και στον τελικό ο ΠΑΟΚ ότι πλέον δεν φοβάται την Αθήνα. Αλλά ήταν μια εμπειρία ζωής που η Αθήνα είναι όντως δύσκολη ζωή στην Αθήνα. Και έρχεται η στιγμή να παίξει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και σηκώνεσαι να μπεις στο παιχνίδι και μάλιστα γρήγορα είσαι έτοιμος και να σκοράρεις. Δεν σκόραρες. Και τι θα γινόταν αν είχες βάλει τον κολλική και δεν είχε απομακρύνει ο Πασχαλάκης? Τι θα γινόταν, θα πανηγύριζε και θα πήγαινα στη σέντρα. Πραγματικά. Ναι. Σήμερα που ο ΠΑΟΚ δέχτηκε να παίξω και εγώ και ο Κάτσε,
έπρεπε να βοηθήσουμε τον Παναθηναϊκό, να είμαστε σωστοί πάνω απ' όλα. Πίστευα ότι τη δουλειά μας την έκανα και εγώ και ο Γκάτσε. Και... εντάξει, ήταν τρομερή απόκριση του Πασχαλάκη. Αν δεν ήταν ο Πασχαλάκης εκεί θα μπαινε γκολ σίγουρα. Ναι. Οτιδήποτε άλλο θεματοφύλακας να ήταν. Απλά είναι φοβερός θεματοφύλακας ο Πασχαλάκης και γι' αυτό το έβγαλε. Απίστευτη απόκριση, πλάκα-πλάκα. Δηλαδή είναι... απίστευτη. Ναι, το βήμα που κάνει πίσω και μπαίνει στην εστία είναι απίστευτη απόκριση. Εδώ για... 100... για τη συμμετοχή σας αυτό το παιχνίδι. Επέμενε ο Παναθηναϊκός εξ αρχής, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κάνει άλλες συμφωνίες με άλλες περιπτώσεις παιχτών. Έτσι όπως τα έφεραν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός πίεζε πολύ να παίξουμε. Απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ έτσι όπως ήταν τα πράγματα ήταν, δεν υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία και για μας να πάρουμε αυτό το παιχνίδι και να το ευχαριστηθούμε. Ναι. Γιάννη, για τον ΠΑΟΚ, τώρα που τελείωσε η χρονιά, μπορείς να πεις ότι ήταν μια πολύ καλή αγωνιστική περίοδος ή μένει το ναι μεν αλλά με το πρωτάθλημα και ό,τι έγινε? Πιστεύω ότι ήταν από τις καλύτερες χρονιές που θυμάμαι τον ΠΑΟΚ εγώ. Έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα χάρη στον πρόεδρό του. Έχει δείξει ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και σε διάρκεια. Το σημαντικότερο είναι αυτό, η διάρκεια. Ναι. Άξιζε το πρωτάθλημα, δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό σε όλη την Ελλάδα. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη την Ελλάδα, να βάλει κανείς γι' αυτό. Έγινε κάποια πράγματα, κάποια λάθη γι' αυτό και δεν πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά έδειξε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι το φαβορί. Και εντάξει, τώρα για το Κύπρο δεν συζητάμε γιατί είναι άξιος νικητής. Υπήρχε μόνο ένας σε μία ομάδα στην Κύπρο και αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές που θυμάμαι τον ΠΑΟΚ. Έζησες τον ΠΑΟΚ βέβαια, ίσως στην ομάδα μέχρι κάποιο διάστημα. Έζησες εκείνη την αλλαγή κάπου εκεί Νοέμβριο-Δεκέμβριο, όπου σαν να γύρισε το κουμπί, ή ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη μιας ομάδας που δούλευε, που άλλαξε προπονητή, που κάποτε θα βελτιώνονταν? Πώς το έζησες εκείνο το κομμάτι, γιατί μέχρι τον Νοέμβριο υπήρχε μια κρίση, ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε εκτός έδρας, ας το θέσουμε έτσι, και μετά έκανε ένα σερί 25 νίκες, 26 παιχνίδια. Αυτό το είχαμε κάνει και πέρσι, θυμάμαι, από τον Γενάρη μέχρι τον, μέχρι τον Μάρτιο που είχαμε κάνει 20 μάτς, 17 συνεχόμενες νίκες που είχαμε σπάσει το ρεκόρ. Πιστεύω ότι κάθε ομάδα μέσα στη σεζόν έχει αυτή την απόδοση. Δεν γίνεται, δεν είναι Μπαρτσελώνα, δεν είναι Ρεάλ Μαδρίτης, να κερδίζει συνέχεια και σε όλες τις έδρες. Ο ΠΑΟΚ δείχνει όμως, όπως είπα και πριν, ότι έχει γίνει η ομάδα, έχει αποκτήσει νοοτροπία νικητή. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που παίζουν είναι επαγγελματίες και είναι top επίπεδο. Πλέον είναι όλοι top επίπεδο. Και δεν το φοβίζει πλέον καμία έδρα. Πηγαίνει σε όλες τις έδρες, μέσα στην έδρα του παίζει πάντα για την νίκη. Mm-hmm. Πιστεύω από τον χρόνο να ξεκινήσει από την αρχή να κάνει αυτά τα αποτελέσματα και να μην έχει ανάγκη στο τέλος να περιμένεις κάποιο θαύμα. Ναι. Έχεις μιλήσει με οποιοδήποτε άνθρωπο του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή? Τι κάνεις, πώς ξεκινάς, τι θα γίνει, ή όλα κυλάνε με αυτονόητο τρόπο ότι ξεκινάς κανονικά τη σεζόν? Η πρώτη μου πληροφορία είναι ότι ξεκινάω στην προετοιμασία. Περιμένω και εγώ σε 2-3 μέρες να ξαναμιλήσω. Αλλά όνειρό μου, εντάξει, είναι να μείνω στον ΠΑΟΚ, να ξανακερδίσω τη θέση μου στην ενδεκάδα και να κατακτήσω τον double. Ίσως γι' αυτό δεν πήραμε φέτος τον double επειδή έλειπα. Σωστό και αυτό. Αν έχεις και νομικές ικανότητες, σίγουρα αυτός ήταν ο λόγος επειδή έλειπες. Τώρα, συνδυαστικά, και επειδή μας το ρωτάει και φίλος να στο θέσουμε, ξέρεις ότι μεσοεπιθετικά ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και εσύ εκεί παίζεις, θα μας πεις πού πιστεύεις ότι μπορείς να αποδώσεις καλύτερα. Αλλά όλο αυτό το σκηνικό με τον ΠΑΟΚ να έχει τόσο μεγάλη ποιότητα από το κέντρο και μπροστά, τι σου δείχνει, σε τι σκέψεις οδηγεί και η δική σου παρουσία? Πάντα ο ΠΑΟΚ είχε πολύ καλούς παίχτες στη θέση μου. Είδε τα πρώτα χρόνια με Λούκας Μακ και το δεύτερο χρόνο με Γκάρο Ροντρίγκες. Ποτέ όμως δεν το έκλαβα ως άγχος, ως πίεση. Δηλαδή πάντα δούλευα, πάντα έπαιρνα τα καλύτερα από αυτούς. Με βοηθούσαν και αυτοί να γίνομαι καλύτερος και στο παιχνίδι μου και πιο έξυπνος. Βρίσκονται πολλοί παίχτες όπως είπε, ναι, όντως στη θέση μου. Αυτό δεν με φοβίζει καθόλου.
και είμαι σίγουρος ότι άμα είμαι καλά θα πάρω την ευκαιρία μου. Και αυτό που είναι σίγουρο ότι σε μια ομάδα τέτοια πάντα χρειάζονται πολλοί και καλοί ποδοσφαιριστές ώστε να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός. Και εγώ αλλά και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές να γίνονται μέρα με τη μέρα καλύτεροι. Και πάντα να παίζει ο καλύτερος. Αυτό που εμείς λέγαμε μέσα στη χρονιά, η δική μας άποψη, ότι πιστεύαμε ότι μπορούσε να δώσει λύση και στην επίθεση, είτε στην κορυφή, είτε ως περιφερειακός. Έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι αυτό το, η θέση του Πέρκα εκεί πέρα, second striker ουσιαστικά, είναι και κουτί και για τον Γιάννη. Δηλαδή είναι μια θέση η οποία την παίζει καλύτερα, να έχει πιο ελεύθερο ρόλο. Όχι ότι στα πλάγια ύστερη. Ο Γιάννης την πιστεύει. Ναι. Πιστεύω ότι. Την έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση. Αυτό το καλοκαίρι έχω ξεκινήσει ήδη και δουλεύω πάλι την ταχύτητά μου με έναν τραυματισμό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αγωνίζουμε στα χαφ. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά συνειδητοποιώ, όπως έχω κάνει και μια συζήτηση με τον Μαρίνο, με τον κύριο Μαρίνο. Mm-hmm. Μου έχει πει ότι η θέση που μου είναι κουτί είναι η θέση του επιθετικού. Και όπως το έχουμε ξανασκεφτεί, ίσως είναι αυτή η θέση μου. Μάλιστα. Άρα έλεγε ο Μαρίνος όταν σε πήρε, αλλά τέλος πάντων θα στα πω από κοντά. Πάμε. Θα τα πω τώρα από κοντά. Τέλος πάντων. Η τελευταία μου ημέρα, η τελευταία συνομιλία ήταν αυτή πάντως. Πριν σε δει. Και έμεινα εγώ. Πριν σε ζήσει. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Γιάννη, να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Πάνω απ' όλα υγεία. Καλή δουλειά το καλοκαίρι. Και τα καλύτερα για το χρόνο. Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Πάντα υγεία βασικά. Να είστε καλά.